Κοιτάξτε να δείτε, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης προφανώς δεν καθησυχάζουν τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Και αυτή η θέση δεν είναι μια καταστροφολογική, αν θέλετε, προσέγγιση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα η οποία λέει τι. Ότι τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, και δεν θα το γενικεύσω, ας πάρουμε στο σχολείο συγκεκριμένα, προσαρμόζονται όχι στις θέσεις και στις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας, αλλά επί της ουσίας κοστολογούνται. Και το λέω αυτό γιατί τον Ιούνιο, για παράδειγμα, όταν τα κρούσματα του κορονοϊού ήταν μηδενικά, ο μέγιστος αριθμός των μαθητών στις αίθουσες ήταν 15. Σήμερα λοιπόν που υπάρχει μία έξαρση και μάλιστα εξαιρετικά ανησυχητική της πανδημίας στην Ελλάδα με πάνω από 200 κρούσματα στο ποσοστό των ελέγχων που γίνονται καθημερινά, βλέπουμε να αναφέρονται αριθμοί 17 για την επαρχία και 20, αν θυμάμαι καλά, για την... για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν έχουν ανάψει το πράσινο φως οι επιστήμονες. Προσέξτε να δείτε, οι επιστήμονες έχουν θέσεις και τις εκφράζουν. Όπως εκφράσανε θέσεις και οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτές τις προτάσεις η κυβέρνηση τις κοστολόγησε και είπε ότι για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα απαιτούνται 10 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, είπε η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι κυρίαρχο δεν είναι οι επιταγές της επιστημονικής κοινότητας, αλλά το θέμα κόστος. Αυτό λοιπόν το στοιχείο πραγματικά μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Και φυσικά το αντίστοιχο συμβαίνει και στους άλλους κλάδους, στους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Σίγουρα υπάρχουν τομείς οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση. Και τέτοιοι τομείς, για παράδειγμα, οι οποίοι ακουμπάνε και την λαϊκή καθημερινότητα, την καθημερινότητα των εργαζομένων, είναι τομείς όπως είναι τα σχολεία, η εκπαιδευτική δηλαδή. Βλέπουμε αυτό το έσχος των αναπληρωτών, χιλιάδες ανθρώπων να ταλαιπωρούνται χρόνο-χρόνο, να μην ξέρουν που θα βρεθούν την επόμενη χρονιά, να χάνουν την επαφή με τους μαθητές τους οποίους είχαν, με τα γνωστά αποτελέσματα. Βλέπουμε τον τομέα της υγείας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί, για παράδειγμα, και το προσωπικό και οι νοσηλευτές να θεωρούν σαν μίνιμουμ αριθμό αναγκαστικών προσλήψεων τους 30.000 και η κυβέρνηση να απαντάει με ασπιρίνες. Θα ήθελα να πω το εξής, ακούστηκαν δύο τσιτάτα. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Θα μου επιτρέψετε να τα συμπληρώσω. Με τι εργασιακές προϋποθέσεις και με τι αμοιβή. Είναι τα ελάχιστα που θέλω να συμπληρώσω αυτή τη στιγμή και το λέω γιατί. Γιατί ο εύπεπτος λαϊκισμός, αν θέλετε, της κυβέρνησης, έχει να αντιμετωπίσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι εργαζόμενοι θα προσληφθούν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρόσφατα, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, τον περασμένο χρόνο της κυβερνητικής, αν θέλετε, του κυβερνητικού χρόνου της Νέας Δημοκρατίας, είδαμε να καταργούνται βασικά στοιχεία που κατοχύρωναν, στο βαθμό που κατοχύρωναν, την εργασία των εργαζομένων. Είδαμε να καταργούνται δικαιώματα, είδαμε να καταργείται, να μπαίνει σε καλούπια το δικαίωμα της απεργίας, να υπάρχουν ηλεκτρονικές καταγραφές και φακελώματα, είδαμε πάρα πολλά. Άρα δεν μας εντυπωσιάζουν αυτά τα τσιτάτα που ακούμε τώρα. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν συνθήκες εργασίας σύγχρονες του 20ου αιώνα, συνθήκες που θα σέβονται τη δουλειά τους, με αμοιβές αντίστοιχες, και όχι αυτά τα στοιχεία τα οποία ακούσαμε πριν από λίγο. Κατά πόσο βαθαίνει η κρίση και κατά πόσο μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει. Κοιτάξτε να δείτε, η πανδημία σαφώς και έχει επηρεάσει την οικονομία μας. Το θέμα είναι ότι και η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι έχει δώσει χρήματα και έχει δώσει αρκετά χρήματα. Για παράδειγμα, στον τουρισμό. Το θέμα είναι πού δίνονται αυτά τα χρήματα. Τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, η λαϊκή οικογένεια δεν έχει πάρει ούτε δραχμή. Όχι απλά δεν πήρε δραχμή. Θεωρώ και προκλητικό τον τίτλο του επερχόμενου νομοσχεδίου για την δεύτερη ευκαιρία για τις οφειλές κτλ.
ή αν θέλετε για την ευελιξία, την κοινωνική δικαιοσύνη όσον αφορά τα μέτρα τα οικονομικά που παίρνει η κυβέρνηση. Είναι δεδομένο ότι όταν οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν χρήματα θα είναι κακοπληρωτές. Δεν πρόκειται να πληρώσουν. Και την ευθύνη της κακοπληρωμής αυτής, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, δεν τον φέρνουν οι εργαζόμενοι ή αυτοί που οφείλουν, αλλά η κυβέρνηση και τα μέτρα τα οποία παίρνει. Μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα στο να δίνουν τεράστιες οικονομικές παροχές στο μεγάλο κεφάλαιο και να μην δίνουν ούτε ένα ευρώ στις λαϊκές οικογένειες. Στο δεύτερο κομμάτι που ανέφερε η συνεργάτη σας προηγουμένως, αν θέλετε, στη φραγή των οικονομικών απολαυών μέσω εγκληματικών ενεργειών κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε μία ξεκάθαρη θέση. Ό,τι μέτρα και να πάρουν οι κυβερνήσεις ουσιαστικές, είναι δεδομένο ότι αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, ο καπιταλισμός, είναι άρρηκτα δεμένο με την ρεμούλα, με τον χρηματισμό, με τα μαύρα έσοδα και με όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα δεν είναι θέμα τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση, αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι καταστάσεις οι οποίες βγαίνουν από αυτό το ίδιο το σύστημα. Κοιτάξτε να υπάρχει μια πανηγυρική ατμόσφαιρα για την διεθνή υποστήριξη δήθεν την οποία απολαμβάνει η Ελλάδα στους ανταγωνισμούς, αν θέλετε, στην ελληνοτουρκική αντιπαλότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει, και αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα, να αναρωτηθούμε γιατί ο γαλλικός στόλος, γιατί ο αμερικάνικος στόλος, γιατί ο τουρκικός στόλος, γιατί όλοι αυτοί οι στόλοι βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό πρέπει να αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός, αυτό πρέπει να αναρωτηθούν οι εργαζόμενοι. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί σε αυτή την περιοχή ανακαλύφθηκαν και ανακαλύπτονται συνεχώς τεράστιοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι, οι υδρογονάνθρακες. Το θέμα είναι ποιο. Ότι αυτοί οι υδρογονάνθρακες δεν είναι γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως λέει και η κυβέρνηση, είναι σε περιοχές όπου υπάρχουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αιγυπτιακά, ισραηλίτικα, λιβικά, τουρκικά, κυπριακά. Άρα αυτές οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε αυτή την περιοχή γιατί θέλουν, έχουν στόχο να εκμεταλλευτούν υπέρ των μονοπωλίων τους όλους αυτούς τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Την ελληνοτουρκική λοιπόν αυτή η αντιπαλότητα και διαφορά θα πρέπει να τη δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν δεν την δούμε σε αυτό το πλαίσιο, τότε πέφτουμε σε παγίδες παραπλάνησης του ελληνικού λαού, αλλά και των λαών της άλλης περιοχής. Και το λέω αυτό γιατί η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέσα σε συνασπισμούς και οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά είναι ενταγμένες και στηρίζουν αυτές τις επιλογές αυτών των μεγάλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν, επειδή αυτές οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε αυτή την περιοχή με καθαρά επιθετικούς σκοπούς, η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες γιατί μπλέκει τον ελληνικό λαό, αν θέλετε, και μέσα από τη διάθεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αυτούς τους συνασπισμούς, σε τεράστιους κινδύνους. Και αυτό φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το στυλιτεύει. Είπατε κι εσείς για αυτούς τους διεθνείς συνασπισμούς, ότι να ρωτήσω, είμαστε σε αυτούς και υφιστάμεθα την τουρκική προκλητικότητα. Αν δεν ήμασταν, γιατί θυμάμαι και παλιά τα κινήματα περί αδεσμεύτων, θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα, τι θα γινόταν? Να σας απαντήσω πρώτα απ' όλα, ναι, υπάρχει αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας και αυτή, αν θέλετε, η αντιπαλότητα, η οποία ακουμπάει και πολύ επικίνδυνες καταστάσεις με τη γνωστή επακούμβηση των φρεγατών κτλ. Να έχουμε όμως στο μυαλό μας, και θα πρέπει να έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι τη μία στιγμή ο ένας σημαδεύει τον άλλον, την επόμενη στιγμή βρίσκονται στο νατοϊκό τραπέζι ο Έλληνας ο εκπρόσωπος ή ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών δίπλα-δίπλα με τον Τούρκο ομολογό του και σχεδιάζουν νατοϊκές επιθέσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε την αλήθεια από την πραγματική της την πλευρά και όχι αυτή από την οποία μας παρουσιάζεται.